Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε με την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του Μέρα 25. Με την έννοια ότι με τις υπάρχουσες διατάξεις του νομοσχεδίου επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο η κατάσταση που υπάρχει όσον αφορά τον έλεγχο του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και συγκεντρώνονται ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες στην εκάστοτε κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό. Αυτό που δεν υιοθετούμε ως αιτιολογία είναι ότι σήμερα με το υπάρχον καθεστώς υπάρχει η οποιαδήποτε ανεξαρτησία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, είτε λειτουργική είτε προσωπική. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ανεξαρτησία. Καμία. Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης λειτουργεί, όπως σωστά είπε και ο Μανώλης Σιντιχάκης, ως αρχή νομιμοποίησης της ασυδοσίας και της αυθαιρεσίας των καναλαρχών. Με βάση και το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει. Πριν λίγο καιρό ήρθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο πρόεδρος του ΕΣΥΡΟΥ και παρέθεσε στοιχεία. Έκθεση του ΕΣΥΡΟΥ και για τα έτη 2018 και για τα έτη 2019. Ήταν εμφανές σε αυτές τις εκθέσεις ποια είναι η κατανομή όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα. Τη μερίδα του Λέοντος και παραπάνω το εκάστοτε κυβερνητικό κόμμα και ο δικοματισμός. Λοιπόν, και όλοι οι υπόλοιποι πολύ κάτω ακόμη και από αυτά τα ποσοστά που έχουν με βάση το εκλογικό τους ποσοστό. Ιδιαίτερα το ΚΚΕ. Τι κάνει το ΕΣΥΡΟΥ, κύριε Υπουργέ, να σας το πούμε και αυτό, θωρακίζεται πίσω από μία απαράδεκτη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι η απόφαση 27 του 2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε για να κυρωθούν πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σε κανάλια για την αποσιώπηση και τη μη ορθή κατανομή του τηλεοπτικού χρόνου όσον αφορά το ΚΚΕ. Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας ήρθε να ακυρώσει τότε τα πρόστιμα, και διαμόρφωσε μία νομολογία σύμφωνα με την οποία η κατανομή στα πολιτικά κόμματα δεν θα πρέπει να γίνεται με βάση το ποσοστό τους, αλλά με βάση τι θεωρείται από τη δημοσιογραφική διοντολογία ως γεγονότα άξια μετάδοσης. Ο ορισμός του υποκειμενισμού και της αυθαιρεσίας αποτυπωμένη στην ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και τι κάνει το ΕΣΥΡΟΥ, οσυρώνεται πίσω από αυτή την απόφαση για να μην κάνει απολύτως τίποτα. Τίποτα. Γιατί ακόμη και αυτή η απόφαση απλά επέβαλε να είναι διαφοροποιημένη η αιτιολογία. Και το ΕΣΥΡΟΥ αυτή τη στιγμή δεν κάνει απολύτως τίποτα. Λειτουργεί στην κυριολεξία ως αρχή νομιμοποίησης της ασυδοσίας των καναλαρχών. Αυτά για τη λειτουργική. Πάμε για την προσωπική ανεξαρτησία. Πώς διαμορφώθηκε η σημερινή σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης? Με συμφωνία τριών κομμάτων. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ. Με μια συμφωνία και ένα παζάρι. Και έτσι διαμορφώθηκαν τα 4/5. Μετά ο ΣΥΡΙΖΑ απέσυρε, λέει, την εμπιστοσύνη του. Και τι συμφώνησαν πάλι αυτά τα κόμματα κατά τη διάρκεια της συνταγματικής αναθεώρησης? Το ΕΣΥΡΟΥ να μην εκλέγεται με βάση τα 4/5, αλλά με βάση τα 3/5. Ακόμη δηλαδή μεγαλύτερη εξάρτηση του ΕΣΥΡΟΥ από την εκάστοτε κυβέρνηση και ενδεχομένως από ένα κόμμα τσόντα κάθε φορά. Άρα λοιπόν εμείς στηρίζουμε την ένσταση της συνταγματικότητας. Δεν συμφωνούμε σε καμιά περίπτωση ότι σήμερα το ΕΣΥΡΟΥ έχει κάποια ανεξαρτησία και μάλιστα επειδή μιλάμε και για ενσωμάτωση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνουμε υπόψη μας ότι αυτές οι οδηγίες υπερτερούν ακόμη και του ελληνικού συντάγματος. Έτσι είναι. Το ευρωενωσιακό δίκαιο έχετε όλοι συναποφασίσει να υπερτερεί ακόμη και του ελληνικού συντάγματος. Σε σχέση με την άλλη ένσταση της ελληνικής λύσης, εμείς ζητάμε την πλήρη απόσυρση του άρθρου 8 και του 32 που είναι συναφές. Την πλήρη απόσυρση του άρθρου και 8 και 32 που είναι επί της ουσίας
η εφαρμογή του τρομονόμου στο χώρο του διαδικτύου, του πολιτισμού και της τέχνης και η υιοθέτηση διατάξεων που μπορούν να οδηγήσουν στην ποινικοποίηση ή να προέρχονται από τον λεγόμενο αντιρατσιστικό νόμο επί Υπουργίας Αθανασίου. Είναι και, προεδρεύει και της. Αυτό είναι. Αυτή είναι. Είναι ευρωενωσιακή οδηγία που ενσωματώνεται και μπορεί, για παράδειγμα, μία ανάρτηση ή ένα καλλιτεχνικό έργο που να λέει ότι οι κεφαλαιοκράτες είναι παράσιτα, αυτό να ποινικοποιείται. Επομένως, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αποσυρθεί πλήρως το άρθρο 8.